Κυρκό, παρά το γεγονός ότι εσείς και ο ίδιος έχετε πει ότι θα ψηφίσετε τη συμφωνία. Εγώ δεν ψηφίζω. Το ποτάμι. Αυτό εννοώ. Έχετε πει εσείς ο ίδιος για το ποτάμι, συγγνώμη. Να το διευκρινίσουμε. Ο κ. Θεοδωράκης όμως είχε πει κάποια στιγμή ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές ανεξάρτητοι οι Έλληνες δεν την στηρίξουν. Αυτή είναι μια εισαγωγή. Πιστεύετε στην συνέχεια ότι με την αναφορά που έγινε και προηγουμένως, με την αλλαγή συνόρων εκεί της Σερβίας Κωσόβου, το γεγονός ότι η χώρα μπαίνει στο ΝΑΤΟ, σταθεροποιείται η περιοχή ή αποσταθεροποιείται τελικά? Αν σκεφτούμε απλώς λίγο πίσω στο χρόνο, ποια ήταν η κατάσταση στη γειτονική μας χώρα. Σχεδόν ένοπλες συγκρούσεις με τους Αλβανούς, πολιορκία του κοινοβουλίου, εισβολή στο κοινοβούλιο για την οποία διώκονται και κάποιοι βουλευτές, μια κατάσταση τελείως εκτός ελέγχου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πλειοψηφία στα Σκόπια να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική και την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή έχει λειτουργήσει ως συνεκτικό στοιχείο, ώστε οι εντάσεις οι οποίες υπήρχαν. Και οι Αλβανόφωνοι. Και οι Αλβανόφωνοι σε ένα μεγάλο μέρος το στηρίξανε. Και είναι λάθος και ψέμα αυτό που είπανε, ότι όλοι οι Αλβανοί στηρίξανε. Αναλογικά στηρίξανε και οι Αλβανοί και οι Σλάβοι. Το ζήτημα λοιπόν είναι πως αυτό που λέγαμε, ότι η συμφωνία είναι ένα εργαλείο, ώστε με την κατεύθυνση την ευρωπαϊκή, όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ένα διαφορετικό μέλλον, να μειώσουν τους ανταγωνισμούς στους εσωτερικούς και να αλλάξουν ώστε να μπορέσουν να πιάσουν τα ευρωπαϊκά κριτήρια, που είναι εκτός από οικονομικά, είναι και κυρίως θεσμικά, θωράκιση της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι το μόνο θετικό που μπορεί να ελπίζει κανείς. Αν με αυτή τη συμφωνία κάνουμε ένα βήμα σε αυτό το δρόμο, εγώ, αλλά και το ποτάμι που σε έχει δηλώσει ο Σταύρος Θεοδωράκης, είμαστε σαφώς σύμφωνοι. Ναι, και μην ξεχνάμε όμως και αλλαγή ονόματος, έργα όμνες και αλλά αλλαγή συντάγματος. Όταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ο Πάνος Καμένος λέει ότι θα αποχωρήσουν. Μπράβο. Τα βλέμματα όλων στρέφονται σε εσάς που έχετε ταχθεί υπέρ της συμφωνίας, άρα και υπέρ της διατήρησης της κυβέρνησης για να περάσει αυτή η συμφωνία. Όπως έχουμε δείξει σε πάρα πολλές ψηφοφορίες, εμείς στηρίξαμε οποιοδήποτε νόμο είχε ένα θετικό αντίκτυπο. Όλα τα δικαιωματικά που κατέβασε η κυβέρνηση, τα περισσότερα περάσαμε με τη δική μας καταλυτική συμμετοχή. Δεν θα κάνουμε δηλαδή κάτι καινούριο με αυτή τη συμφωνία. Αλλά αυτό που έχουμε πει είναι, αν φτάσει στη Βουλή, εμείς θα τη στηρίξουμε. Αν μέσα στα παιχνίδια εξουσίας, στον κυβερνητικό συνασπισμό, δεν φτάσουμε στη Βουλή, εμείς αυτό είμαστε αμέτωχοι. Αυτή η εικόνα που είδαμε από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Πρωθυπουργός εκλιπαρούσε τους υπουργούς που έρχονται από τους ΑΝΕΛ να δηλώσουν ότι δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση, είναι κάτι που δεν, τουλάχιστον δεν πρέπει να γίνεται τόσο, να μην φαίνεται δηλαδή ότι είναι μια συνδιαλλαγή η σχέση μέσα σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο. Πόσο μάλλον όταν ανταλλάσσονται και ας πούμε κατηγόριες ότι εσύ έφαγες 50 εκατομμύρια, όχι εσύ έφαγες 15. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι, θα δούμε πώς θα προχωρήσει ο κυβερνητικός συνασπισμός, κλειδονιζόμενος ή όχι. Το χθεσινό μήνυμα του κυρίου Καμένου, πολύ σωστά το είπατε, ήταν άλλο ένα ράπισμα στον Πρωθυπουργό. Γιατί δεν μπορεί ο Υπουργός Άμυνας να δέχεται τόσο εύκολα ότι οι άνθρωποι στη Βουλή των Σκοπίων χρηματίστηκαν. Δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείς να παρεμβαίνεις έτσι σε μια γειτονική χώρα, πόσο μάλλον που η χώρα σου μαζί της συνεργάζεται για τη συμφωνία. Mm-hmm. Άρα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν φτάσει η συμφωνία στη Βουλή, εγώ πιστεύω πως το ποτάμι θα τη στηρίξει. Διότι καλύπτει τους όρους, και εδώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Συντιχάκη, τον αλυτρωτισμό, τον μακεδονικό του Αλέξανδρου, τον βάζουμε στο ντουλάπι της ιστορίας και ξεκόβουμε μια για πάντα. Η γλώσσα έχει σλάβικη ρίζα, η εθνικότητα. Εννοείται δεν είναι ότι κάτι όλα αυτά που διευκρινίζονται μέσα από τη συμφωνία των. Ακριβώς. Είναι κάτι που θέλαμε όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουμε να ξεφορτωθούμε όλη αυτή τη σύγκρουση για το ποιος που ανήκει ο Βουκεφάλας. Ο Βουκεφάλας ανήκει στη Μακεδονία που ήταν ελληνική και από εκεί και πέρα οι κάτοικοι των Σκοπίων της χώρας της Βόρειας Μακεδονίας, ονομαζόμενοι Μακεδόνες, και μην ξεχνάμε ότι τα κράτη δίνουν υπηκότητα. Η εθνότητα είναι αυτοπροσδιορισμός. Εμείς ως κράτος, στη Συμφωνία των Πρεσπών, τους δώσαμε αυτό που αναλογεί να τους δίνουμε. Όπως τη συμφωνία στην υπηκότητα. Με το κράτος. Και κράτη μεταξύ τους μόνο για την υπηκότητα. Εντάξει, τώρα, τα βγάλουν πέρα. Αυτό είναι. Πρώτον, και την ίδια στιγμή ανακεφαλαιοποιείται η τράπεζα με κρατικό χρήμα. Οι συντάξεις δεν χρειαζόντουσαν να κοπούν. Η περικοπή είναι λάθος. Έπρεπε να γίνει σε βάθος πενταετίας σε σύνδεση με την αύξηση του ΑΕΠ. Γιατί αυτό που μας νοιάζει είναι ο λόγος που πληρώνουμε για τις συντάξεις σε σχέση με το ΑΕΠ να φτάσει στον ευρωπαϊκό. Άρα, σε βάθος πενταετίας μπορούσε να έχει γίνει σε σύνδεση με το ΑΕΠ, και επειδή θα υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα χρειαζόταν η μείωση. Και για το θέμα των ομολόγων.
Η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν επηρεάστηκαν με την Ιταλία. Επηρεάστηκε η Ελλάδα, επειδή για το στο θέμα των επενδύσεων, δυστυχώς, συγκρουστήκαμε σε υψηλότατο επίπεδο για τις κουριές. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε το ελληνικό που η κυβέρνηση το θέλει. Και όλα τα επενδυτικά σχέδια είναι παγωμένα. Ακόμα και τη ΔΕΗ που προσπαθούμε να σώσουμε, πάει κατά διαόλου. Αυτό που βλέπουν οι ξένοι και γι' αυτό ανεβαίνει, δεν είναι η Ιταλία που μας επηρεάζει, είναι το μέλλον της Ελλάδας που δεν είναι σίγουρο. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει ανάπτυξη, αλλά πρέπει να πείσουμε και τις αγορές και τις πείθουμε με κανόνες, με διαφάνεια και με ενίσχυση των επενδύσεων. Και με σταθερό κλίμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταθερό πολιτικά κλίμα. Έχω στο 17.